λέει ο Άγιος Νικόδημος και τη σύζυγο, ο σύζυγος και αντιστρόφως βέβαια η σύζυγος στο σύζυγο δεν πρέπει να το βλέπει πονηράκι αρχικά. Δεν σημαίνει επειδή είναι σύζυγός του, δηλαδή θα την βλέπεις σαν ένα εργαλείο ειδονής, σε ένα μέσο που παράγει ειδονή, έτσι, σαρκική ειδονή. Αλλήμωνο, γι' αυτό παντρεύτηκες, γι' αυτό συγγνώμη έκανες οικογένεια. Το είπα το συγγνώμη γιατί ο άντρας δεν παντρεύεται. Κάνουμε λάθος, το λέμε, αλλά είναι λάθος, έτσι. Ο άντρας άγει νύμφη, νυμφεύεται, έτσι. Η γυναίκα παντρεύεται, δηλαδή πάει υπό άντρα. Κάτω από άντρα, έτσι, στην υπακοή του άνδρος. Λοιπόν, γιατί έκανες οικογένεια? Ο σκοπός της οικογένειας είναι η σαρκική απόλαυση? Όχι βέβαια, αυτό είναι διαστροφή. Η σαρκική απόλαυση, το να κάνεις σκοπό δηλαδή της οικογένειας στη σαρκική απόλαυση, αυτό είναι λάθος στόχος, έτσι, και λάθος σκοπός. Και λάθος αιτία γάμου. Μετά δεν θα πάει καλά ο γάμος, θα διαλυθεί σίγουρα. Και αν δεν διαλυθεί θα είστε σαν δύο ξένοι. Δεν το ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι, ναι, θα πρέπει να τη σοφρονήσεις τη γυναίκα σου. Η απάντηση αυτή είναι, να τη βοηθήσεις και αυτή να βοηθήσει εσένα, έτσι, ώστε να ξεπεραστεί η σάρκα. Έτσι, ο γάμος δεν είναι πεδίο ικανοποίησης της σάρκας. Ο γάμος έχει τρεις σκοπούς. Έτσι. Ο πρώτος και κύριος είναι η θέωση των συζύγων. Να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, δηλαδή να εξαγιαστούν και να ξεπεράσουν τη σάρκα για το σαρκικό φρόνημα. Το λέει και ο Άγιος Παΐσιος, έτσι, στην αρχή λέει μπορεί να έχουν 80 βαθμούς σαρκικό φρόνημα. Όσο περνάνε τα χρόνια, πρέπει να μειωθεί αυτό. Μέχρι που να φτάσουν να μην έχουν καθόλου σαρκικό φρόνημα και να αγαπιούνται εν Χριστώ, καθαρά, χωρίς καμία σαρκική, ας το πούμε, ανάμεξη της σάρκας στην αγάπη, έτσι. Γιατί η αγάπη σαρκική είναι ανθρώπινη, είναι εμπαθής και αναζητάει πάντα και την ανταπόδοση. Ενώ η Χριστώ αγάπη, που είναι του Αγίου Πνεύματος, έτσι, είναι ανιδιοτελής. Είναι η τέλεια αγάπη που δεν ζητάει ανταπόδοση. Ο έρωτας δεν είναι τέλεια αγάπη. Έτσι, είναι μια αγάπη η οποία είναι ανταποδοτική. Ζητάει την ανταπόκριση του άλλου. Και δεν είναι αυτό που ενώνει τους συζύγους. Όπως λένε, άμα έχεις έρωτα θα πάει καλά ο γάμος. Δεν πάει καλά ο γάμος. Αν έχεις Χριστό αγάπη πάει καλά ο γάμος. Οπότε, ο πρώτος σκοπός είναι η θέωση. Ο δεύτερος είναι το να μην πέφτουν οι άνθρωποι στην πορνεία, έτσι, στις σαρκικές αμαρτίες. Και ο τρίτος είναι η παιδοποιία. Να κάνουν παιδιά. Δεν είναι μέσα στο σκοπό του γάμου η φιλιδονία και η ικανοποίηση της σάρκας, έτσι. Με το να γίνεις δούλος δηλαδή στη σάρκα. Σας είπα τι έλεγε ο Άγιος για τα παιδάκια, έτσι, ο Άγιος Πορφύριος. Και τα μικρά παιδάκια ακόμα με τα χάδια ερεθίζονται, έτσι. Θα πρέπει να αγωνιζόμαστε, καταλάβατε. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος, ας πούμε, και πριν συνέλθει το ζευγάρι, έτσι, να κάνουν προσευχή, να θυμιάσουν. Μερικοί κατεβάζουν τις εικόνες. Γιατί κατεβάζεις εικόνες, κάνεις κάτι αμαρτωλό και ντρέπεσαι να σε δουν οι εικόνες? Μα και να κατεβάσεις, ο Θεός δεν είναι εκεί. Μέσω των εικόνων ο Θεός, χρειάζεται τις εικόνες για να είναι παρόν, δεν είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Ή κάνεις κάτι ευδελικτό, κάτι αμαρτωλό, μπορεί να κάνεις. Μπορεί να κάνεις, αλλά δεν οφείλει να κατεβάζεις εικόνες. Ο Θεός σε βλέπει, είτε έχεις εικόνες είτε δεν έχεις. Το θέμα είναι να μην κάνεις τίποτε το αμαρτωλό. Μπορεί να κάνεις κάτι επάνω στην σχέση, βέβαια μπορείς, αν δεν προσέξεις. Να παρασυρθείς από τη σάρκα. Και να κάνεις πράγματα που δεν επιτρέπονται. Να αναζητήσεις δηλαδή την ειδονική ευχαρίστηση και όχι την παιδοποιία. Γι' αυτό και η αποφυγή τεκνογωνίας, ας πούμε, είναι μεγίστη αμαρτία. Που συνέρχονται μόνο για την ευχαρίστηση, δηλαδή τα ζευγάρια. Έτσι. Και παίρνει κανόνα 80 μέρες αποχή από τη... Συγγνώμη. Ναι, βέβαια. Τουλάχιστον πρέπει να πάρουν κανόνα 80 μέρες αποχή από τη διαμετάληψη αυτή που κάνουν αποφυγή τεκνογωνίας. Και για να κοινωνήσουν βέβαια θα πρέπει να έχουν εγκράτεια αυτές τις 80 μέρες. Λοιπόν,
και ακόμα περισσότερο, αλλά τέλος πάντων είναι στη διάκριση του πνευματικού και πόσο αγωνίζονται και αυτοί. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι είναι κύριο αιτία διαζυγίων αυτό το πράγμα, η αποφυγή τεκνογωνίας. Έτσι, δεν πρέπει να αυτονομείται η ειδονή. Καταλάβατε, η ειδονή δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι το πεδίο. Όταν λοιπόν εσύ κάνεις σκοπό την ειδονή, κάνεις παράχρηση αυτής της λειτουργίας και της γυναίκας. Έτσι. Κάνεις κακή χρήση αυτής της λειτουργίας που έχει δώσει ο Θεός. Την έχει δώσει ο Θεός για να κάνεις παιδί. Όχι για να ειδονίζεσαι σαρκικά, έτσι. Όπως και το φαγητό. Έχει μια ειδονή. Αλλά αν κάνεις σκοπό την ειδονή, θα γίνεις λέμαργος, λαστρήμαργος, θα γίνεις 150 κιλά, θα αρρωστείς και θα πεθάνεις. Έτσι, κάνεις παράχρηση αυτής της δωρεάς του Θεού που λέγεται φαγητό. Κακή χρήση δηλαδή. Και αντί να παίρνεις το φαγητό για να στηρίζεσαι, για να μπορείς να κάνεις το πνευματικό σου αγώνα, τις ασκήσεις σου και να υπηρετείς και τους άλλους μέσω της αγάπης και της θυσίας, γιατί αν έχεις υγεία σωματική θα μπορείς να τα κάνεις αυτά, αν δεν έχεις. Γι' αυτό χρειάζεται το φαγητό. Εσύ αντί γι' αυτό τρως για την ειδονή. Δεν τρως για να ζεις, έτσι. Ζεις για να τρως. Και μετά βέβαια έχει οδυνηρότητες συνέπειες αυτό. Το ίδιο και στο θέμα αυτό της παιδοποιίας. Έτσι. Οπότε θα πρέπει και ακόμα πιο ειδικά, να μην τα λέμε τώρα, αλλά με το πνευματικό μπορεί να σου πει ο πνευματικός τι πρέπει να προσέχεις και τι δεν πρέπει να προσέχεις και τι μπορείς να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις, έτσι. Έχουν σημασία αυτά όλα. Γιατί πρέπει ο άνθρωπος όσο μπορεί να ξεφεύγει από αυτή την αναζήτηση της ειδονής, έτσι, της σαρκικής ειδονής. Να μην κάνει σκοπό του αυτό. Βλέπετε, ας πούμε, αν ο άνθρωπος δεν κάνει, όπως και δεν πρέπει, έτσι, να κάνει αποφυγή τεκνογωνίας και η γυναίκα συλλαμβάνει, όπως είναι το φυσιολογικό, ας πούμε, όταν είναι έγκυος η γυναίκα, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν επαφές. Οπότε, 9 μήνες, και ακόμα και περισσότερο, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και όταν θυλάζει ακόμα η γυναίκα, δεν πρέπει να έχει επαφές, γιατί χαλάει το γάλα. Καταλαβαίνετε μετά πόσο αραιά γίνεται αυτή η πράξη. Αν οι άνθρωποι, το ζευγάρι λειτουργεί σωστά δηλαδή, έτσι. Από τη στιγμή που συλλαμβάνει η γυναίκα, μετά σταματάει η πράξη, έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Οπότε, σιγά σιγά, μέσω του γάμου, ξεπερνιέται αυτή η σαρκικότητα που υπάρχει. Και η οποία, ενδεχομένως, στην αρχή ήταν και η αιτία, έτσι, που προχώρησε στο γάμο. Συνήθως, αυτή είναι η αιτία, έτσι. Πολύ σπάνια κάποιος έχει το λογισμό να πάρω μια γυναίκα, πρέπει να είναι καλλιεργημένος πολύ πνευματικά, έτσι, για να τη βοηθήσω να πάει στον παράδεισο, να θεωθεί και αυτή να βοηθήσει εμένα. Υπάρχουν και αυτά, αλλά λέμε το σύνηθες τώρα. Και η φύση βοηθάει, έτσι, αλλά θα πρέπει και ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο φύση, αίσθηκτα, έτσι, και ορμές και ορμόνες, είναι και ψυχή. Και μπορεί να μην έχει ορμόνες, αλλά να είναι γέρος 80 χρονών, να κάθεται στο καφενείο και να λέει τα εσχρά, όπως και γίνεται. Και να σχολιάζει αυτές που περνάνε και τα γνωστά. Καταλάβατε. Αυτός δεν είναι σαρκολάτης, τι είναι. Μπορεί να μην κινείται η σάρκα, αλλά η ψυχή του είναι κολλημένη στη σάρκα, στο πάθος. Πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος μετά να προχωρήσει πνευματικά και να σωθεί. Αυτός πορνεύει συνεχώς με την ψυχή του. Και 90 χρονών και 95 χρονών έχεις πάθει, αν δεν προσέξεις, έτσι. Μπορεί το σώμα να μην λειτουργεί, η ψυχή όμως εκεί.
Επιμένει, έτσι. Γιατί δεν θέλει ο άνθρωπος να αλλάξει, απλά. Δεν θέλει να μετανοήσει. Γι' αυτό και βλέπετε χρησιμοποιούν και τα φάρμακα ακόμα και οτιδήποτε άλλο μέσο για να ικανοποιήσουν το πάθος. Το οποίο δεν ξεκινάει από το σώμα, προσέξτε, ξεκινάει από την ψυχή. Έτσι, το σώμα υπηρετεί. Η αιτία είναι στην ψυχή. Τα φαγητά επηρεάζουν και όλα. Βέβαια, δεν το είπαμε. Η καλοπέραση, η καλοζωία. Είναι στις εσωτερικές αιτίες, έτσι. Και πρέπει να το πολεμάς με κακοπάθεια. Ειδικά το κρέας. Αν μπορεί κανείς να το σταματήσει το κρέας, θα ήταν πολύ βοηθητικό για να πολεμήσει τα σαρκικά πάθη. Ή να τρώει αραιά και που, όπως τρώγανε παλιά οι άνθρωποι. Το Πάσχα, ξέρω, τα Χριστούγεννα, τις μεγάλες γιορτές τρώγανε κρέας, αν είχαν και τότε. Τώρα το τρώνε κάθε μέρα. Μετά πώς να συγκρατηθεί ο άνθρωπος. Λέει η Αγία Γραφή, αγαθή οι δύο υπέρ τον ένα, έτσι. Είναι καλύτεροι οι δύο παρά ο ένας. Και ο Άγιος Άνης Κλίμακος λέει για τους ασκητές, για τους μοναχούς, είναι καλύτερα να είναι δύο-τρεις μαζί, έτσι. Όταν είναι πνευματικοί άνθρωποι, βοηθάει ο ένας τον άλλον, έτσι. Αν είναι κανείς μόνος του, όταν πέσει, ποιος θα το σηκώσει. Έτσι, όντως. Γι' αυτό και ο Θεός, έτσι, συνδέει. Αυτός είναι ο σκόπος του γάμου, έτσι, να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να πάνε στην παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού.